Γεια σου Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Γεια σου Σταύρο. Είμαστε στην πρεμιέρα του έργου σου Δίπτυχο. Ναι. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Cervantes, στο Ινστιτούτο Cervantes. Παρουσίασες την ταινία, το Δίπτυχο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πόση ώρα κρατάει, 30 λεπτά? Κρατάει 29 λεπτά νομίζω. 29 λεπτά, και πες μου μερικά πράγματα για την ταινία. Κοίταξε, όπως είπα και πριν, είναι εμπνευσμένη από Πίνακη στο Τσαρούχη, τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι. Mm-hmm. Είχα πάει και είχα δει την έκθεση, την αναδρομική, πριν 2 χρόνια πρέπει να ήταν αυτό, στο καινούριο Μπενάκι, 1,5 ξέρω εγώ κάτι. Mm-hmm. Και ο Τσαρούχης είναι ένας ζωγράφος που εγώ προσωπικά και νομίζω και όλη η γενιά μου τον θεωρούμε αυτονόητο. Έχει μπει στη ζωή μας με τα σύμβολα, με τους ναύτες, με τους φαντάρους και με τα λοιπά. Και τον θεωρούμε αυτονόητο. Δηλαδή δεν θα καθόμουν ποτέ να σκεφτώ για τη ζωή του ή για την τέχνη του. Παρόλο που είχα γνωρίσει και τον ίδιο στα τελευταία του και τον θυμάμαι και τα λοιπά. Είχα δει και τις θεατρικές του παραστάσεις. Δεν θα καθόμουν να κάνω μια δουλειά για αυτόν. Εν τούτης, σε εκείνη την έκθεση συνειδητοποίησα, αισθάνθηκα μάλλον, όχι συνειδητοποίησα, ότι ο δικός μου ερωτισμός είχε ρίζες που ο Τσαρούχης έχει ζωγραφίσει αυτές τις ρίζες. Δηλαδή ήταν η Αθήνα του 50, του 60, του 70. Όλοι αυτοί οι μοναχικοί άντρες, οι ένστολοι, οι μη ένστολοι κτλ. Όλος αυτός ο ερωτισμός, ο φυλακισμένος και ο πνιγμένος που δεν εκφραζότανε. Εξού και έχω βάλει υπότιτλο στο δίπτυχο «Η αγάπη που δεν λέει το όνομά της», που είναι από τη φράση, από ένα ποίημα του Alfred Douglas, του εραστή του Oscar Wilde, που στη δίκη ρώτησαν τον Oscar Wilde για αυτή τη φράση και ο Oscar Wilde έδωσε μια εκπληκτική απάντηση που μπορείτε να τη βρείτε στο ίντερνετ, είναι μεγάλη, που καταπληκτική απάντηση, που μίλαγε ακριβώς για αυτό το πράγμα που δεν μπορεί να πει το όνομά του γιατί η κοινωνία το παγορεύει με δύο λόγια. Λοιπόν, μεγάλο gay icon ο Τσαρούχης φυσικά, ναι. Οπότε είναι και αναμενόμενο γινόταν κάποια ταινία ξυσμένη. Μου έκανε εντύπωση που ακριβώς όπως είπανε και κάποιοι μέσα, ότι δεν υπάρχει ο Τσαρούχης, έχει τελειώσει, έχει σβήσει και τα λοιπά. Γιατί ένας τόσο σημαντικός gay ζωγράφος, ανεξάρτητα από ότι αν η καλλιτεχνική του αξία είναι τεράστια ή μικρότερη ή δεν ξέρω εγώ τι, εμένα μου αρέσει πολύ προσωπικά. Γιατί δεν έχει γίνει αντικείμενο από την gay κοινότητα, τον θεωρούν αυτονόητο. Δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχει γίνει κάποιο θέμα γύρω από αυτόν. Και λέω θα κάνω εγώ. Και θα κάνω εγώ ψάχνοντας και λίγο τις δικές μου ρίζες. Όπως είδες αυτά που έβαλα από το ραδιόφωνο, ήταν αυτά που θυμάμαι εγώ παιδάκι. Της εποχής εκείνης, να ακούω, ναι, να ακούω το ποδόσφαιρο, ξέρεις, τους λόγους των πολιτικών. Τις διαφημίσεις της εποχής εκείνης. Τις διαφημίσεις της εποχής. Που είχαν και πολύ πλάκα. Τα τρένα στις ταινίες, ξέρεις που τότε ήταν η μετανάστευση και αυτά. Και δίπτυχο είναι, διότι ήθελα στο πρώτο κομμάτι ακριβώς να απεικονίσω αυτόν τον κόσμο που οι άνθρωποι, παρόλο που κατοικούν τον ίδιο πίνακα, δεν μπορούν ποτέ να έρθουν σε επαφή μαζί του, μεταξύ τους. Και η μόνη μορφή ικανοποίησης που κατορθώνουν είναι η αυτοικανοποίηση. Mm-hmm. Στο δεύτερο τώρα είναι αυτό που είπα και μέσα. Συνσία. Ότι είναι λίγο αυτό που ίσως αν ο Τσαρούχης ζούσε σήμερα και έκανε βίντεο art, μπορεί να βάζει 2 αγγελάκια ή 2 ναύτες να το κάνανε, ας πούμε, να γαμιούνται. Δηλαδή οι φαντασιώσεις του να γίνονταν πραγματικότητα. Ναι, γιατί σήμερα θα του επιτρεπόταν πιθανώς. Θα ήταν πιθανώς ένας out σύγχρονος ζωγράφος του 90, του 2000 κτλ. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα ήταν. Τότε προκαλούσε με αυτά. Είχε προκαλέσει πάρα πολύ. Είχαν απαγορευτεί πίνακες από εκθέσεις. Το ναυτικό είχε διαμαρτυρηθεί, νομίζω το 1955, που είχε εκθέσει έναν από τους πίνακες που κάθεται ένας ναύτης στο κρεβάτι και στο κρεβάτι ένας ξαπλωμένος γυμνός. Το είχε αποσύρει το ναυτικό από το Ζάπιο, από τη μεγάλη έκθεση του Ζαπίου. Το είχε διαμαρτυρηθεί ότι αυτό δίνει λάθος εικόνα. Όχι, δεν σκανδαλίζει τους ναύτες. Δίνει λάθος εικόνα του ναυτικού μας. Τι κάνει το ναυτικό, είναι ο ένας γυμνός στο κρεβάτι και ο άλλος κάθεται στην δίπλα. Οπότε το είχαν αποσύρει και πολλές φορές είχε περάσει από τέτοια. Ο ίδιος δεν ήταν ποτέ out. Μόνο νομίζω τα τελευταία χρόνια της ζωής του κάτι είχε αρχίσει να το λέει περιφραστικά από εδώ και από εκεί. Αλλά βεβαίως ήταν τότε υποβασταζόμενος πια που το έλεγε. Δηλαδή είχε πεθάνει και η μαμά του και ο μπαμπάς του και οι αδερφές του. Οπότε εντάξει. Και να, μπορούσε να πει ότι και ήταν, να το έλεγε, ναι, ήταν αυτό. Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ταινία. Φαινόταν, ήταν καλλιτεχνική. Δηλαδή και το πορνό φαινόταν τέχνη. Δεν καταλάβεις ότι έβλεπες πορνό. Δεν ήταν ιδέα να είναι πορνό. Ήταν ιδέα να είναι μια πολύ έντονη επαφή δύο σωμάτων που θέλει το ένα να καταβροχθήσει το άλλο, ας πούμε. Και που στο τέλος είναι και ευχαριστημένα που είναι μαζί και μετά από αυτό.
Και ήταν πλαισιωμένο. Και με την ελαφρά post-coitum μελαγχολία, τη μελαγχολία που έρχεται μετά τη συνουσία που λέμε, και που λέγανε και οι Λατίνοι. Και με τη μελαγχολική μουσική του Μιχάλη Δέλτα, που ήταν αυτή η επένδυση μουσική καταπληκτική, τέριαζε απίστευτα. Ναι, και με τη φωτογραφία. Το συζητήσαμε πολύ με τον Μιχάλη και τελικά είναι μελαγχολική η ταινία, αλλά όχι, όχι, όχι μαύρη. Καταθλιπτική, όχι, ναι, μαύρη, σίγουρα. Ναι, όχι καταθλιπτική. Ωραία. Έχει ετοιμάσει κάτι άλλο? Ετοιμάζω μία... το δεύτερο κομμάτι που είδατε του δίπτυχου σε κανονική ερωτική βερσιόν. Αχα. Και ο ένας από τους δύο είναι και Πολωνός. Το ένα παιδί είναι χορευτής Πολωνός, πάρα πολύ καλός χορευτής επίσης, και ζει εδώ στην Ελλάδα, μιλάει και άπτες στα ελληνικά. Και στην άλλη ταινία μιλάει λίγο. Αυτό ετοιμάζω και ετοιμάζω διάφορα, ναι. Ωραία. Και μια μεγάλου μήκου, σαν ένα ντοκιμαντέρ. Αυτό που κάνει στην Αμερική. Αυτό που κάνει στην Αμερική. Ναι. Στη Λουιζιάννα. Στη Νέα Ορλεάνη. Σωστά. Λουιζιάννα. Νέα Ορλεάνη. Λουιζιάννα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που έρχεστε και παρακολουθείτε τη στιγμή. Όταν κάτι αξίζει, γιατί όχι. Ευχαριστώ, Σταύρο. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Μενέλα. Μην το κλείσω ακόμα. Θέλω να πω ότι ο Θέμης θα μας πει τι γίνεται στο ναυτικό. Στα νέα του. Να φτιάξει μουσική. Θα τους βγάζανε πολύ. Οι συντελεστές της ταινίας Δίπτυχο.